Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, είμαστε μαζί σας από το κλειστό της Φιλαδέλφειας. Ο τελικός, μεγάλο τελικό. Ο κομισάριος Γρηγόρης Αντωνάκης, στο κέντρο του κυπέλλου. Και hot dogs λοιπόν, 40 λεπτά από το πρωτάθλημα. Ξεκινάει σιγά σιγά η παρουσίαση των ομάδων. Ο Στάς Καραμπάτσος. Το Στάς Θεοδωρόπουλος. Το νούμερο 13. Ο επόμενος, ο Αυστραλός, το δυνατό χαρτί, το Σιφάδο Μπούλ. Νούμερο 6, ο Αλέξανδρος Ξανθακόπουλος. Νούμερο 10, ο Ψηλός, ο Σιάστρο, ο Μάικλ Πασάκης. Πάμε προς το τέλος παρουσίαση στον Σιφάδο. Ο μεγάλος αρχηγός στον Σιφάδο Μπουλς, ο άνθρωπος που σήμερα θα σηκώσει αν επικρατήσει η ομάδα του στο τέλος του κούπα, ο Μάριος Χατζής. Ο Special One, ο Στέφανος Μαυρογιώργης, ο προπονητής που έφερε τον Σιφάδο Μπουλς μέχρι το τέλος του δρόμου, μέχρι το τελικό. Αντιγόνη Κωνσταντέη. Αφού ευχαριστήσουμε τη Βασιλίδη για την οποία μας παρέχει την ώρα την κατάσταση σε λίγο, θα συνεχίσουμε με τους προσέγγιους. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη μονομάχη του Σιφάδο Μπουλς. Περνάμε στους hot dogs. Αλέξης Λεϊδής, ίσως ο καλύτερος playmaker του αθλήματος. Ερ Χρήστος Χρυστάκος. Στράτος Κολιόπουλος.
Σόι. Με το νούμερο 9 αυτή τη στιγμή στο παρκέ ο Χρήστος Κουτσοπέτρος. Γιώργος Κοστούλας, νούμερο 25. Και ο τελευταίος, ο φυσικός ηγέτης, ο προπονητής και παίκτης, ο Δημήτρης Κοφός. Δύο μονομάχοι λοιπόν στο παρκέ της Φιλαδέλφειας. Κυραψίες, πολύ όμορφες εικόνες όπως είπαμε και στην αρχή. Πριν μεσολαβήσει την παρουσίαση, ο μεγάλος τελικός θα αναδείξει τον πρωταθλητή. Το μπασκετάκι για τη σεζόν 2013-2014. Η ώρα της μεγάλης αλήθειας έφτασε, τα ψέματα τελειώνουν. Οι δύο ομάδες πήγαν όλη τη διαδρομή. Τον Οκτώβριο και κατέληξαν εδώ. 18 ομάδες δήλωσαν συμμετοχή όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Αλλά οι δύο πιο σταθερές κατά ομολογία, η Τσιφάδο Μπουλ και η Χοντόκ, έδωσαν το ραντεβού για απόψε το βράδυ στη ΦΕΑ. Συνεχίζουμε με το ζέσταμα. Έχουμε μαζί μας και στην παρέα τον Νίκο Ρουσιώτη που θα είναι στο σχόλιο του τελικού. Καλησπέρα σας. Και πάνω απ' όλα να γίνει ένας καλός αγώνας. Καλύτερος να κερδίσει. Κατάμε στο πιστό της Φιλαδέλφειας απόψε. Έγινε η διαφορά στις 2 σήμερα. Μπήκε αθλητικοί από τις δύο μεριές. Έχουν έρθει και να υποστηρίξουν τις ομάδες τους. Υπάρχει μια μεγάλη αύξηση του Τσαρδούλια έτσι λέει απόψε. Ουσία είναι τελευταία στιγμή. Ο Άρης Τσαρδούλιας ο... μια πληροφορία ότι τον αναμένει. Αν δεν εμφανιστεί ο Άρης Τσαρδούλιας στο σημερινό μας, μιλάμε για μια μεγάλη απώλεια, ένα μεγάλο κενό στη ρακέτα το Χοντόγκ. Να δούμε όμως τελευταίες οδηγίες στους δύο πάγκους. Ένα 40 λεπτό θα κρίνει μια ολόκληρη χρονιά. Τελευταίες οδηγίες στον πάγκο του Τσιφάδο Μπουλς από τον κλούβο του Μαυρογιώργη και αντίστοιχα από τον Δημήτρη Κοφό το χέρι για τους Χοντόγκ. Όλα είναι έτοιμα για το τζάμπολ του τελικού. Αρχική πεντάδα για τους Χοντόγκ, νούμερο 11 Κολιόπουλος, νούμερο 9 Κουσοπέτρος, 6 Σουλεϊδής, 25 Κοστούλας και 2 Σωτήρης Χοντός. Παρόλο να πιστεύει Τσαρδούλια, πάλι εξός ο Κονίδας. Τώρα περνάνε οι Τσιφάδο στο παρκέ. Με τον Λιανό, τον Λουπασάκη, τον Ξανθακόπουλο, τον Θεοδωρόπουλο και τον Τζέι Χριστόπουλο. Ένα καλό παιχνίδι να αρχίσουμε εμείς και τίποτα άλλο. Σε αυτή τη γιορτή πραγματικά του μπάσκετ και ο καλύτερος να νικήσει και να σε αυτή πρωταθλητής. Έτοιμοι για τζάμπολ. Κοστούλας και Λουπασάκης θα διεκδικήσουν την πρώτη κατοχή του τελικού. Το παιχνίδι τώρα ξεκινάει, πρώτη επίθεση για τους Χοντόγκς. Παίρνει ο Σουλεϊδίδ. Σουλεϊδίδ για τον Κοστούλα, Κολιόπουλος. Ο Λιανός είναι στο μαρκαρισμά του. Κούλας με πλάτη στο καλάθι, κόβεται από το Λουπασάκι. Και ο Τζέι πολύ γρήγορα στην άλλη μεριά. Σταματάει τρίπλα ο Τζέι Χριστόπουλος που ήταν εκπληκτικός στο ημιτελικό μας fast break. Λιανός εκτός της ισορροπίας, δεν μπορεί να βρει στόχο, επιθετικό rebound από το Λουπασάκι. Αστοχή. Το rebound στα χέρια του Αλέξη Λεϊδί. Νίκο, πού πιστεύεις ότι θα κρυφθεί το σημερινό παιχνίδι? Εγώ άλλα γνώρισα, άλλα βλέπω. Αν ελείψω τα βούλια θα δω και δεν βοηθήσει, είναι τεράστια απουσία του. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να λύσουμε αυτή την απουσία του Χοντόγκ. Ποιο είναι το πιο ενδιαφέρον ματσάκι του παιχνιδιού? Ο Τζέι με τον Σουλεϊδί ή ο Λιανός με τον Κολιόπουλο? Εντάξει, Σουλεϊδί, ο άσχημα μας είναι. Βλέπουμε τον Σουλεϊδί να είναι πάνω στο Θεοδωρόπουλο στο ξεκίνημα και ο Λιανός κερδίζει τον πρώτο φάουλ της αναμέτρησης. Δύο σουτ κιόλας.
Ο Λιανός είναι στις βολές. Έξω η πρώτη. Δεν υπάρχει σκορ ακόμη στο τελικό. Παρόλο που οι δύο ομάδες αρέσκονται στο παιχνίδι, στο ανοιχτό παιχνίδι. Ο Λιανός είναι στις δύο rebound της Λεδής. Εγώ περιμένω ένα κλειστό σκορ. Σήμερα ένα χαμηλό σκορ. Το κίνητο είναι μεγάλο για τις δύο ομάδες. Η 60 πόντι λέγα. Αν καταφέρει να πάρει 60 πόντι. Γιατί όσο είναι λεπτά κάποια στιγμή θα ανοίξει σκορ. Χρυσόπουλος τώρα, νέα επίθεση για ψηφάτο. Χρυσόπουλος βάζει την μπάλα στη ρακέτα, ο Λουπασάκης. Την μπάλα με περιπέτεια. 2-0 για τους ψηφάτο Bulls. Κλειδίς για τον Κολιόπουλο. Κοστούλας και Κουτσοπέτρος και τώρα Κοστούλας, Σουλεϊδής. Περιμένει κάποιος και είναι κάποια βοήθεια. Ο Θεοδωρόπουλος θα ακολουθεί στο ξεκίνημα. Και όχι ο Χριστόπουλος. Μέσα η μπάλα στον Κολιόπουλο. Κολιόπουλος θα πάρει το φάουλ από τον Κώστα Θεοδωρόπουλο. Έχουν ξεκινήσει από τον Αμερικάνικο οι ομάδες, λογικό είναι αυτό. Ψάχνονται ακόμα στο λίγο, ψάχνονται. Ο Κολιόπουλος σκοράρει τον πρώτο πόντο των hot dogs στο τελικό. Δύο-δύο διαχειρός Κολιόπουλου, δύο στις δύο βολές. Και τώρα ο Τζέι. Αλλάζει κατεύθυνση, Γιαννός, Λουπασάκης και τώρα Θεοδωρόπουλος. Χρυσανθακόπουλος μπροστά στον Κολιόπουλο. Χρυσανθακόπουλος σε στοχή. 4-2 για τους Τουφάδο. Κοστούλα στην άλλη μεριά του παρκέ. Κλειδής παίρνει το σκρίνα του Κουτσοπέτρο. Κλειδής θα πάει στο μπάσιμο, κερδίζει το φάουλ. Βήματα έχει δώσει ο διαιτητής. Η Τουφάδο που κάτι μου λέει πως θα προσαρμόσουν την άμυνα πάνω στον Άλεξ Κλειδή. Είτε βρεθεί σε καλή μέρα είτε σε κακή, μπορεί να βοηθήσει και δημιουργικά. Ο βασιλιάς της assist, όπως υπόθηκε στην αρχή της παρουσιάσης των δύο ομάδων. Θεοδωρόπουλος θέλει να βρει τον Λουπασάκη. Ο Σουλεϊδής δεν μπόρεσε εκεί να αντιδράσει, υπήρχε mismatch. Κάνω το καλάθι, 6-2 για τον Στεφάδο. Κολιόπουλος. Ο Λουπασάκης έχει χάσει ήδη το μισό από τον πόντο του. 4 πόντου σε 3 λεπτά παιχνίδι έχει βάλει. Πόντος δίνει προς τα μέσα. Καλή άμυνα τον Λουπασάκη που βγήκε στη βοήθεια. Ο Κοστούλας στα αστοχή. Ριμπάουντ τον Λουπασάκη. Και ο Τζέι τώρα πανέξει το παγόνι το ρυθμό. Θεοδωρόπουλος για 3. Στο σίδερο, στο follow όμως έρχεται ο Γιάννης Λιανός. 6-34 για την πρώτη περίοδο. Οι συμφάδες ξεκινάνε πολύ δυνατά. Ο κόσμος Μαυρογιώργης εδώ μοιράζει συγχαρητήρια. Προηγούνται με 8-2 και ο Δημήτρης Κοφός καλεί το πρώτο time out του τελικού. Προκληρώθηκε η σειρά του time out. Με πρώτη ματιά δεν βλέπω κάποια αλλαγή. Νίκο, βλέπεις εσύ? Όχι. Όχι, τίποτα. Οι δύο αρχικές πεντάδες συνεχίζουν. Και τώρα ο Σουλεϊδής. Ο Πέτρος, σου τριών πόντων. Rebound, εύκολα τον Αλέξη Χρυσανθακόπουλο. Χρήστος Τσιότσιος έφτασε με μικρή καθυστέρηση στον κλειστό της θέας. Θα βοηθήσει και αυτό στην προσπάθεια των Στυφάδο να φτάσουν στην κούπα. Χρυσανθακόπουλος κερδίζει το φάουλ. Πάει ένα φάουλ, έχουν πάντως δεν το συνηθίζουμε. Να δούμε, είναι νωρίς ακόμα, να δούμε ποιοι θα φορτωθούν με τα φάουλ. Χρυσόπουλος. Συνήθως εκτελεί από εκεί, πολύ ωραία η τρίπλα του. Κοστούλας είναι στην άμυνα. Μεταφορά εδώ. Έχουμε ακόμα το στέλεξη κόσμου. Και έχουμε και τρεις διαιτητές σήμερα να βγούμε στο τελικό. Το βλέπω το κλειστό να γεμίζει σιγά σιγά. Ήταν εκδοχιστικός έλεγχος αστυνομίας, γι' αυτό είχε καθυστερήσει ο κόσμος να μπει. Πολύ αυστηρά διακόντια τα μέτρα. Κόβει ο Λουπασάκης. Δεύτερο στοπ.
το παιχνίδι κάνει. Το πρώτο πεντάλεπτο. Κατά την άποψή μου είναι ο πρωταγωνιστής. Άμα στέκεται έτσι πάει απλά για τρίπ ντάμπλ. Ο Λιόπουλος, ένας εναντίον ενός με τον Ξανθακόπουλο. Μπάλα στο Χόντο. Μπροστά στο Χριστόπουλο, ο Χόντος ευστοχή. Το Τζίρις Χόντος. 8-4. Ξανθακόπουλος τώρα. Είναι πιο δυνατός ο Ξανθακόπουλος νομίζω. Αστοχή, παίρνει το ριμπάνο ο Πέτρος. Πάλα στα χέρια του Αλέξου Λεϊδί. Του Λεϊδί από τις βολές, το jump shoot είναι άστοχο. Το ριμπάνο από τον Γιάννη Λιανό. Χρυσόπουλος πολύ γρήγορα από μια μεριά. Έχω την εντύπωση ότι ήταν λίγο τραβηγμένη η ενέργεια. Ξανά ο Σουλεϊδής για τον Κοστούλα. Μητσοπέτρος. Καλάφι και φάουλα τον Χρήστο Μητσοπέτρο. Νίκησε σχεδόν όλη την άμυνα του Στεφάδο. Ο Λουπασάκης δεν μπόρεσε να το σταματήσει. 8-6 και συμπληρωματική βολή. Καλή ευκαιρία για το έμεσο τρίποντο. Για τον Χρήστο Μητσοπέτρο. Μέσα και η βολή. 8-7. Οι πόντε όλοι πλησιάζουν. Θοδωρόπουλος ποστάρει το Σουλεϊδί. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το μαρκάρισμα δεν θα βγει στη συνέχεια του αγώνα. Λογικά ναι. 17 προηγούνται σε Φαλομπούλς. Μητσοπέτρος Κολιόπουλος στο jump shoot. Το ριμπάτο του Γιάννη Λιανό. Κολιόπουλος που είναι άστοχος στο ξεκίνημα του αγώνα. Χρυσόπουλος, η μπάλα φτάνει στο Λιανό. Επιθετικό φάουλ. Αμέσως υποδεικνύει ο διαιτητής. Ήταν κοντά στη φάση, είχε καλή οδηγονία. Λάθος από τον Γιάννη Λιανό. Και η επαναφορά θα γίνει από πλάι με τον Σωτήρη Χοντό. Λεϊδής. Το split out για τον Κοστούλα. Χόντος. Μπροστά στο Λιανό ο Χόντος. Επιθετικό ριμπάντο του Σιλεϊδί. Ο οποίος βρίσκει τον Κολιόπουλο. 19. Η πρώτη μαγική ασίστ του Αλέξη Σιλεϊδί στον αγώνα. Επειδή στερούμε σε δύναμη και σε ύφος του Κοντόξ, πρέπει να έχουν λίγο περισσότερη υπομονή στην επίθεσή της. Να γυρίσει περισσότερο μπάλα ακριβώς. Βήματα. Βήματα εδώ του Θοδωρόπουλο. Την πρώτη φορά νομίζω πως ο Σιλεϊδίς βγαίνει νικητής στην μονομαχία των δύο. Έχουν πάρει 6,5 λεπτά, καμία αλλαγή από τους δύο πάγκους. Είναι τα βαριά χαρτιά στο πάρκι σήμερα. Όλα για όλα δεν υπάρχουν περιθώρια. Κουτσοπέτρος για 3. Το rebound από τον Αλέξη Λεϊδί. Πόντος. Κλείνεται στην baseline, βγάζει έξω για τον Κουτσοπέτρο. Αυτός πάει στον πάσιμο. Κοστούλας από τις βολές. Με ταυλό. Το πρώτο προβάδισμα των Χοντόγκ. 3 και 6 πριν την λήξη της πρώτης περίοδου. 11-10 μπροστά η ομάδα του Δημήτρη Κοφού. Και όπως είναι λογικό, εσπεσμένο time out από τους Φάδο Μπούλς. Λοιπόν, μετά τη σέλφη που είχαμε στην γραμματεία κατά τη διάρκεια του time out, οι δύο προπονητές είπαν ότι έχουν να πούν. Συνεχίζουν οι δύο βασικές πεντάδες, οι δύο αρχικές πεντάδες. Οι δύο coaches δεν βιάζονται να αποκαλύψουν τους άσους που έχουν στο μανίκι. 11-10 προηγούνται οι Χοντόγκς. Και τώρα ο Τζέφ Χρυσόπουλος. Ξανθακόπουλος θέλει να αποστάρει τον Κολιόπουλο. Θοδωρόπουλος για 3 μπροστά στο Σουλεϊδί. Άστοχο στο rebound παίρνει ο Στράτος Κολιόπουλος. Που κατεβάζει τώρα και την μπαλά. Κοστούλας. Θέλει κάποια βοήθεια. Κολιόπουλος. Μπροστά στον Ξανθακόπουλο για 3 στο σίδερο. Αμυντικό rebound του Γιάννη Λιανού. Να πάτε μία θέση διπλά. Λιανός, το φάουλ του Σωτήρη Χοντό. Δεύτερο Χοντό.
Δεύτερο φάλο από τον Τρίχοντα, αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον Δημήτρη Κοφό. Μεγάλο σκόρερ ο Σωτήρης Χόντος. Πολύ εμπειρός. Θα δούμε αν θα καταφέρει να παραμείνει στο παιχνίδι. Εκεί νομίζω ποντάρει ο Κοφός και τον αφήνει τώρα στο παιχνίδι. Στην εμπειρία του Ξανθακόπουλος. Το στάρι ξανά τον Κολιόπουλο. Θέλει να τον φέρει κάτω το καλάθι. Ξανθακόπουλος στα στοχή. Ριμπάνω του στο Πέτρο. Σλειδής. Κουτσοπέτρος για 3. Κακό το σουτ. 3 και Κουτσοπέτρος από τα 1.75. Κακό το σουτ. Τελευταίο δίλεπτο στην πρώτη περίοδο του τελικού. Υπάρχει και η κίνηση στον πάντο των αλλαγών. Θανάς Κονίδας, πρώτη κίνηση. Χριστόβουλος, Λιανός. Δύο πόντες από τα δύο. Να ψηλώσει λίγο το σχήμα. Λιανός εκτός οροπίας, αστοχή. Πολύ καλή άμυνα εδώ. Και ο Χόντος, να δούμε το επιθετικό transition των Χοντόγκ. Πολύ καλή επιστροφή από τον Τσουφάδο. Κολιόπουλος για 3. Εύστοχος ο Στράτος Κολιόπουλος. Μετά την ασίστ του Γιώργου Κοστούλα. Για 2 ήταν τελικά, Νίκο. Κάτω του Παγκρατίου, δηλαδή. Για 2 ήταν το σουτ, 10-13. Προηγούνται οι Χοντόγκ. Έχουν κάνει μια σερία 12. Από το 8 δίκο δεν πρώτα αιμάτι πήρανε. Το Δωρόπουλος δεν μπορεί να νικήσει ο Σουλεϊδί. Το rebound έχουν στο Πέτρος. Σουλεϊδής. Και τώρα ο Κοστούλας. Στο Πέτρος. Κολιόπουλος αυτή τη φορά σου τάρει για 3. Αυτή τη φορά όμως είναι άστοχος. Το rebound κατέβασε εύκολα ο Γιάννης Λιανός. Λίγαμε τελευταίο λεπτό τελικού. Το 10 λεπτού. Λιανός εκτός οροπίας. 12-13. Από μια επίθεση λογικά ακόμη για κάθε ομάδα. Αν εξαρτηθεί όλο τον χρόνο. Φανταστείτε το ρυθμό του παιχνιδιού 1,5 λεπτό να κονίδα τώρα στον διαλλαγή και δεν έχει βρεθεί κενό για να πει. Ο Κοφός τον έκανε στον πάγκο πάλι. Κολιόπουλος. Μπροστά στο Ξανθακόπουλο στέκεται για 2 από τις βολές. Το ριμπάουντ ο Τζέι Χριστόπουλος. Πολύ ωραία πέρασε στο κέντρο. Εκδηλώσαν λίγο γρήγορα την επίθεση για να έχουν και άλλη μία να κάνουν μετά. Να τους πούνε 7 δευτερόλεπτα. 12-14 για τον Τσιφάντο. Μένουν και 5-6. Ο Τζέι στην αγαπημένη του κίνηση στο jump shoot. Επιθετικό ριμπάουντ από τον Λιανό, ο οποίος θα στοχεί. Με δεύτερη προσπάθεια. Καλάθι και φάουλ. Νικάει 3 παίκτες. Ο Hot Dogs, ο Γιάννης Λιανός. 14-13, κάτι έλεγε Νίκο σε διέκοψα. Ότι ο Χόντος θα λέει πολύ μπουζέτες σήμερα και έχει γίνει και 2 φάουλ. Είπες στον ημιτελικό με τους fast break ότι θα βρέξει τεχνικές ποινές. Δεν έβρεξε όμως, παρότι κρατούσαμε τον ομπρέλα. Λιανός αστοχή, rebound. Έχει Κολιόπουλος. Κουτσοπέτρος για 3. Έχει χρόνο να πάνε πιο κοντά. Με ταμπλό. Στο φόλιο ο Αλέξης Λεϊδής. Τελειώνει με τον καλύτερο τρόπο η πρώτη περίοδος για τους Hot Dogs. Καλές, στόχο, πρώτα από τον Πέτρο. 14-15 προηγούνται οι Hot Dogs. Μετά το τέλος της πρώτης περίοδου. Ας προλάβαμε σε ένα πρώτο δεκάλεπτο και δεν πιστεύω να αλλαγεί σκορ. Του μεγάλου τελικού. Υπάρχουν ακόμα 30 λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι, μην αλλάξετε κανάλι. Δεν φεύγει κανείς. Ξεκινάει σιγά σιγά. Μετά την ολοκλήρωση της διακοπής ανάμεσα στις περιόδους. Ξεκινάει σιγά σιγά η δεύτερη περίοδος. Λιανός, Χριστόπουλος, Τσουρδίνης, Καραμπάτσος και Ξανθακόπουλος για τους πάνω. Κοστούλας, Χόντος, Κολιόπουλος, Κονίδας και ο Σουλεϊδής. 14-15 μπροστά η Χοντόγκς. Πρώτη επίθεση δεύτερης περίοδου με τον Στάθ Καραμπάτσο. Καλή άμυνα την Κονίδα, κόψιμα την Κονίδα. Ο Τσουρδίνης βρέθηκε. Έχουν τη σωστή ώρα στο σωστό σημείο. Κολιόπουλος, κάτω το καλάθι. Προσπερνούν οι Hot Dogs. Λιανός, Καραμπάτσος μπροστά στον Κονίδα. Ξανά αλλάζει η χέρια το προβάδισμα. 18-17. Σουλεϊδής εκτός οροπιάς. Με ταμπλό ο Σουλεϊδής. Πολύ δύσκολο το γαλάτι. Στάθηκε στον αέρα. Ένα από τους γλυρικά. Που συνηθίζει να κάνει ο Αλέξης Λεϊδής. 18-19 οι Hot Dogs προηγούνται. Λιανός. Ζουν τύπο κακές προϋποθέσεις. Ο Τσουρδίνης σώζει την κατοχή. Ο Λιανός, εδώ συνηθίζει. Ξανθακόπουλος για 3. Πάταγε. Καραμπάτσος. Άλλα πρόβλημα, Καραμπάτσο
σκόραρε με το follow. 29. Ταραπέρασαν το στάδι στο φάδο. Πόντος. Ο Κονίδας θέλει να αποστάρει τον Καραμπάτσο. Κονίδας βήματα. Και αυτό πολύ ενδιαφέρον ζευγάρι. Πολύ καλός αμυντικός ο Θανάσης Κονίδας. Υψηλές παρουσίες απόψε εδώ πέρα. Έρθε και ο Τσαουδούλιας και Ζούμα. Κατέφτασε τώρα μόλις. Παραμπάτσος που έχει πάρει τις πρώτες μονομαχίες με τον Κονίδα. Τσουρδίνης για τον Χριστόπουλο. Βήματα από τον Χριστόπουλο. Κακή επίθεση στο Σουφάτο Μπούλς. Τελείωνε και ο χρόνος, 4 δευτερόλεπτα έμεναν. Ο Τσαουδούλιας εδώ κατευθύνεται για τα ποδητήρια των Hot Dogs. Στον πάγκο πάει μάλλον. Σουλεϊδής. Σουλεϊδής περνάει από τον Τζουρδίνη. Περνάει όλη την άμυνα των Σουφάτο Μπούλς. Ένας εναντίον όλων. Άρα πρέπει να πάει για ενός πάνω του. 20-21. Θα έχει πρόβλημα στην ταχύτητα τότε. Κάτι μου λέει. Άποψή μου είναι ότι ο Χριστόπουλος πρέπει να πάει πάνω στον Σουλεϊδή. Πρέπει να πάω το δείτε φάουλ. Άντε μετά πάσε ο Χόλου. Φάουλ από τον Στράτο Κολιόπουλο εδώ. Παραφορά από την baseline με τον Τζέι Χριστόπουλο. Τζαρδούλια, να δούμε σε τι κατάσταση είναι πρώτα απ' όλα και πόσο μπορεί να ανταπεξέλθει στις συνθήκες του αγώνα. Αυτό που έχουμε δει τώρα με τα rebound που έχουν, λογικά θα χάρη αυτό να τους βοηθήσει. Ο Λιανός πήρε μια καλή προσπάθεια, Χόντος στον εφηδιασμό, Κολιόπουλος. Καλάθι και φάουλ για τους Hot Dogs. Η ασίστα του Σωτήρη Χόντο. Ο Κολιόπουλος αντισύγει το μωτήρι αυτές τις φάσεις. 20-23 για τους Hot Dogs. Συμπληρωματική βολή για τον Στράτο Κολιόπουλο. Οι Hot που είναι μάστερ σε αυτό το είδος του παιχνιδιού. Τους αρέσει πολύ να κλέβουν μπάλες, να τρέχουν στον εφηδιασμό. Ανοίγουν τον ρυθμό, έβαλαν αρκετές κατοστάρες. Φέτος ο Τσιότσιος περνάει στη θέση του Ξανθακόπουλου. Δεν υπάρχει αλλαγή για τους Hot Dogs. Κολιόπουλος αστοχή στη βολή. Όλα θα παίξουν ρόλο σήμερα, οι βολές, τα rebound, τα πάντα. Λιανός. Εδώ Χριστόπουλο. Ο Κοστούλας τώρα τον ακολουθεί. Χριστόπουλος μπροστά στο Σουλεϊδί. Το rebound παίρνει ο Κοστούλας. Κολιόπουλος. Πολύ καλές οι επιστροφές στον Σουφάδο. Δεν έχουν επιτρέψει εφηδιασμούς. Δεν έχουν επιτρέψει στους Hot Dogs να βρουν τους καινούς χώρους που επιθυμούν. Στην αδέρα πλευρά τώρα ο Χόντος. Περνάει από τον Χριστόπουλο. Πολύ ωραία προσπίση από τον Χόντο, ο οποίος θα στοχεί. Το rebound από τον Γιάννη Λιανό. Πάντως έχει και δύο φάλες, θα προσέχει στην άμυνα. Τσουρδίνη, σα στοχεί το rebound ο Κονίδας. Νομίζω ότι όπως είπα και πριν, ο Χόντος είναι πολύ εμπειρός και γι' αυτό μένει στον αγώνα με δύο φάουλ. Πιστεύω πως ο Κότσκο Φως θα τάρει στην εμπειρία του για να διατηρηθεί στο παιχνίδι να μην φορτωθεί με το τρίτο φάουλ πριν βγει το ημίχρονο. Κονίδας, κακή προσπάθεια. Παίρνει την μπάλα ο Λιανός. Λιανός πολύ γρήγορα, στο κόστο είναι άστοχος, το rebound του Σουλεϊδής. Έχουν την ευκαιρία να τρέξουν τώρα οι Hot Dogs. Με δύο είναι. Σουλεϊδής, έρχεται ο Κολιόπουλος, ο Χόντος. Καλή άμυνα του Καραμπάτσου, κλέβει την μπάλα Τσουρδίνης. Κλέβει ο Κολιόπουλος από τον Τζιότσιο. Χόντος παίρνει την baseline. Βάλα τώρα. Το παιχνίδι πάντως, δεν ξέρω ο Νίκο αν συμφωνείς μαζί μου, έχει πολύ καλό ρυθμό. Εκρηκτικό ρυθμό έχει. Δεν προλαβαίνει κάμερα, δεν βλέπουμε τένις είναι. Παρότι μιλάμε για τελικό, έτσι. Και δύο ομάδες είναι νικητές εδώ που μου φτάσει, αλλά μόνο ένα. Μεγάλα όπλα από τους Τυφάδο, δηλαδή Θεοδωρόπουλος και Χριστόπουλος δεν έχουν εμφανιστεί. Είναι εκτός αγώνα, ναι. Τίποτα και οι δύο έχουν φτάσει στη Ρυγία, απλώς ο ένας. Τώρα ακόμα έχει στον πάγκο, δεν φανταστεί. Θα είναι ο απόλυτος νικητής απόψε, ο πρωταθλητής του Μπασκετάκι The League για τη σεζόν 13-14. Χριστόπουλος. Περνάει από την Κοστούλα, είναι πιο γρήγορος ο Τζέι. Αστοχή Τσουρδίνη στο rebound. Καλή άμυνα την Κονίδα που παίρνει και το rebound. Για τους Τυφάδο, Κολιόπουλος για τρεις. Εύστοχος! Στράτος Κολιόπουλος. Το συν 6. Το συν 6 Hot Dogs. Ισοφάζει διαφορά των 6 πόντων που είχα πάρει και Τυφάδο. Ο Κώσμαρο Γιώργης δεν κάνει time out.
δεν ξέρουμε τι ακριβώς σκέφτεται. 5 και 20. Λιανός για 3. Λιανός έχει πάρει πάρα πολύ το σπάδεκα. Ριμπάνω τον Κοστούλα, έχει φύγει ο Βολιόπουλος. Αφήνει την παρασκαλάθη, αστοχή. Φάουλ από τον Λιανό. Η αλήθεια είναι ότι πήγε πολύ δυνατά πάνω στη φάση ο Λιανός. Νομίζω πως ο Λιανός θα έχει βρει σκούρα με τον Κολιόπουλο. Ο Σανθακόπουλος επανέρχεται τώρα, αντί του Λιανού. Παίζω τραμμά, σου θυμίζει ο Λιανός τον παίκτη που έδωσε με τελικά τον fast break, αυτό βλέπει σήμερα. Μας έκανε τεράστια εντύπωση, είναι αλήθεια. Ο Δημήτρης Βουλιαξής νομίζω είχε ένα πόντο όσο με τελικό με fast break. Έχει πάρει 7-8 προσπάθειες για αυτό ο Λιανός. Ο Κολιόπουλος συνεχίζει να βάζει πόντους. 20-27 για τους πόντους. Και τώρα 20-28. Ο Δημήτρης Κοφός, απολύτως συγκεντρωμένος στο παιχνίδι. Βλέπει την ομάδα του. Όπως είναι και ο πρώτος ψήφιος του τελικού. Να έχει αυτή τη στιγμή το momentum της αναμέτρησης. Είναι ακόμα όμως πάρα πολύ νωρίς. Λησανθακόπουλος, αστοχή. Το rebound παίρνει ο Κονίδας. Πολύ καλή δουλειά έχει κάνει και ο Κολιόπουλος πάνω στο Λησανθακόπουλο. Νέο φάουλ, κερδισμένο από το Στράτο Κολιόπουλο. Ο οποίος έχει κάνει άνω κάτω την άμυνα στο φάδο, στο τελευταίο 1,5 λεπτό. Το Λιόπουλος πάνε την εμφάνισή του στον επιτελικό με τους συνεχάμενους, δηλαδή το κόψι θα είναι MVP του Final Four. Νέο time out. Πήρε τελικά το time out το Στέφανος Μαυρογιώργης. 4.45 πριν το ημίχρονο. Στη φάδο Bulls 20, Hot Dogs 28. Ολοκληρώθηκε Νίκο, ολοκληρώθηκε το time out. Πες μας τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Από χοντός έχουμε δει αυτό που περιμέναμε. Να εκμεταλλευτούν κάθε εύκολο χώρο στο παρκέ και να τρέξουνε. Τους έχει βγει, τους έχει πάει καλά μέχρι τώρα το παιχνίδι, ο Κολιόπουλος. Από την άλλη, όσο ήταν ο Λιπασάκης μέσα, έλεγε και την αέρα και την κακέρα. Δεν κάνουν τόσο φιλικότερο τις λύσεις όσο κάνουν τώρα ο Κολιόπουλος και ο Φλεϊδής. Θα δούμε πρέπει να ξαναπανέλθει ο Λιπασάκης. Κολιόπουλος για το 20-29. Χόντος, Κολιόπουλος, Σουλεϊδής, Κονίδας και Κοστούλας για τους Στεφάδο Τζέι, Σανθακόπουλος, Τσιότσιος, Καραμπάσος και ο Τσουρδίνης. Τσιότσιος τώρα. Στο μαρκάρισμα του είναι ο Χόντος. Παίρνει το σκρίνο ο Τσιότσιος και παίρνει και το φάουλ τώρα τον Γιώργο Κοστούλα. Χριστόπουλος μπροστά στον Κολιόπουλο, αστοχή, το rebound από το Σλέιδη. Δεν τους έχουν βγει και προσπάθειες, είναι αλήθεια. Αυτά τα σουτ μπήκαν στον ημιτελικό. Με τους Πασπρίκ, ο Κονίδας εδώ αστοχή. Κατοχή περνάει στο τεφάδο. Ο Κονίδας μπορεί να έχει δώσει πολλά στην επίθεση, αλλά αυτά να βάζει το κορμί του και έχει βέβαια πολύ. Χριστόπουλος με πλάτη στο καλάθι του Σανθακόπουλος. Θέλει να γυρίσει, αστοχή. Ο Καραμπάτσος στο follow. Είναι αλήθεια ότι ματώνουν στη φάδο για να πάρουν την μπάλα στο καλάθι. Δεν έχουν βρει εύκολο σκορ. Χόντος. Τον είδα στα κοντά του. Ξανά ο Χόντος. 12 δεύτερα για τους Χόντος. Χόντος. Παίρνει το σκρίνα του Κονίδα ο Χόντος. Δεν μπόρεσε να βγει το pick and roll. Βήματα εδώ από το Χόντο. Ο οποίος κλείσει και από δύο αντιπάλους. Ο έτερος κομισάριος εδώ, ο Βασίλης Μπουργαζάς. Να το ευχηθούμε και τα καλύτερα σήμερα για τον διάδοχο. Βέβαια, τα καλύτερα για τον δύο, όπως επιθυμεί από τον Καμάρης. Χριστόπουλος. Λησανθακόπουλος. Έχει βρεθεί με το Χόντο τώρα. Πλησιάζει στο καλάθι. Καραμπάτσος. Καλάθι και φάουλ από τον Στάς Καραμπάτσο. Έχει 8 πόντους σε 7 λεπτά, έχει βάλει ο Καραμπάτσος. Μήπως ήρθε η ώρα του Σαρδουλιά. Πότε το βλέπουμε να κάνει για διατάσεις, κάνει. Πώς είναι έτοιμος. Λοιπόν, 24-29 είναι το σκορ. Και τώρα 25-29, έμεσο τρίποντα το Στάς Καραμπάτσο. Φλεϊδής. Έψε ο Θεοδωρόπουλος. Και πολύ ωραία έκαψε πάγκο. Ο Τσιότσιος είναι πάνω στο Σλεϊδί.
Πόντος για 3. Το σίδερο, το rebound κατεβάζει ο Ξανθακόπουλος. Πάλι και σπέρα στην περιφέρεια, άρα θα έχει βάλει 9 πόντους ο Καραμπάτος και 4 ο Λουπασάκης. Ο Χριστόπουλος μέχρι στιγμής είναι εκτός. 13-17-19, ενώ έχουν πάρει 3 στην περιφέρεια. Ο Ξανθακόπουλος από τις βολές. Επιστρέφουν οι συμφάδες στο μάτς. 27-29. Σου λέει δεις τώρα. Μπαίνουμε στα μέσα Κονίδας. Κοστούλας στη διείσδυση. Υψώνει αστοχή. Ριμπάδεται το Ξανθακόπουλο. Ευκαιρία για τους τυφάδους να εσωφαρίσουν ή με τρίποντο να προσπεράσουν. Το φάουλ. Τέταρτο ματικό. Ο Κοστούλας πάνω στον Τζον Τζέιμς Χριστόπουλο. Τσουρδίνης έξω και ο Θεοδωρόπουλος. 13. Στο παρκέ. Άμεση απάντηση από τον κοφό. Το Λιόπουλος για κάποιες ανάσες και επιτρέπει ο Χριστόπετρος. Ο Χρήστος Χριστόπετρος είναι το νούμερο 9. Τσιότσιος. Να τις αυρωτεί μπροστά του είναι ο Χόντος. Ο Τσιότσιος για 2. Έστοχος ο Χρήστος Τσιότσιος. Το παιχνίδι 2 λεπτά πριν το ημίχρονο ξεκινάει από την αρχή. 29-29. Είναι εκεί, στους 60 πόντους που είπαμε. Σλεϊδής. Τον Καραμπάτσο τώρα, μετά τις αλλαγές. Μέσα η μπάλα στον Κονίδα. Αστοχή καλή από τον Τζιότσιο, rebound από τον Τζέι Χριστόπουλο. Χριστόπουλος βήματα, ναι. Σωστή απόφαση για τη Λίδη. Θα κάτσει λίγο να πάρει κάποιους ανάθεσες. Θα μου πει θα τελειώνει το ημίχρονο, αλλά... Καμιά φορά να βλέπεις το παιχνίδι λίγο απ' έξω, το διαβάζεις καλύτερα. Τελευταίο 1,5 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Χόντος για 3. Έστοχος ο Σωτήρης Χόντος. Ανάσα για τους Χόντος στην επίθεση. 29-32. Αυτά τα σουτ θα ψάξουν και στο δεύτερο ημιχρόνο. Γρήγορα στο συνδυασμό. Χριστόπουλος, κακή επιλογή. Αυτά τα σούρτ και τα τρίποντα στον εφημιασμό είναι που σκοτώνουν τον αντίπαλο, αλλά στις περίπτωση που τα βάλεις... Πώς εμπιστεύεις δεν έχεις τον εαυτό σου. Σουλεϊδής, ψηλά για το σκρίνο Κουτσοπέτρος. Το επιστρέφει την μπάλα τώρα Σουλεϊδής. Κουτσοπέτρος περνάει από τον Τζιότσιο. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει, ο Τζιότσιος παίρνει το rebound. Η τύχη εδώ είναι με τον Στουφάδο. Τα καλάθια εγώ πρέπει να μετράω για ένα πόδι τουλάχιστον. Χριστόπουλος, καλή άμυνα από τον Κουτσοπέτρο. Τσιότσιος. Δείτε πως εφαρμόζει όλη η άμυνα όταν παίρνει την μπάλα ο Χριστόπουλος. Ο Τσιότσιος μπαίνει προς τα μέσα, σκοράρει. Πόντους πολύ είναι το Τσιότσιος, 4 πόντους. 31-32, 35 δεύτερα ακόμη. Είναι το κρυφό χαρτί που λέγαμε από την πλευρά του Στουφάδο. Ο Τσιότσιος κι αυτός και καλή παρουσία στο ημιτελικό. Σου λέει δεις. Βήματα, μάλιστα. Τελευταία επίθεση όλοι για το Στουφάδο. Δεν έχουν φάουλ και να δώσουν τον Χοντόξ. Πάνε για καθαρή άμυνα. Δούμε ποιο θα είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Το μεγάλο τελικό. Στη γιορτή του Μπασκετάκη. Χριστόπουλος. Στο πάσιμο. Εκτός οροπίας. Κακό σου τριμπάουν. 6 δευτερόλεπτα. Το Σουλεϊδί. Από το κέντρο ο Σουλεϊδής. Πιστεύω ότι πήγε στον εαυτό του, Ηλία. Για αυτόν τον εαυτό του. Να πει τα μπλε μπάλα την πάλι, θα δούμε να κάνει λέει. Δεν είναι καπιθανό. 31-32, 2 και 3 για τη λήξη του ημιχρόνου. Θεοδωρόπουλος για τον Τζέι. Λίγο έλειψε ο Τζέι εδώ. Πέταξε την μπάλα τη μία μεριά στην άλλη. Την μπάλα στα μάτια στο Στεφάνι. 14-15 πόδια σκόντος. Ένα πόδιο, 31-32. Προηγούνται στο ημίχρονο οι hot dogs, οι δύο ομάδες πάνε στους πάγκους. Διακοπή για το πρώτο ημίχρονο. Το τελευταίο 20 λεπτό θα κρίνει ποιος θα πάρει την κούπα του πρωταθλητή. Εδώ είναι το πολυπόστο τρόπαιο. Απαραίτητες διαφημίσεις για επαναρχόμαστε. Λοιπόν, επιστροφή στο μεγάλο τελικό, στη μετέρα των μαχών, στο μεγαλύτερο παιχνίδι της χρονιάς.
Σιφάδο Μπουλ. Κόντος 31-32 μετά το πρώτο ημίχρονο. Κολιόπουλος, Σουλεϊδής, Κόντος, Κοστούλας, Κουτσοπέτρος. Για τον Σιφάδο Θοδωρόπουλος, Χριστόπουλος, Λιανός. Πολύ ψηλό το σχήμα με Λουπασάκη και Καραμπάτσο στο ξεκίνημα. Άστοχος ο Κουτσοπέτρος, στο ριμπάουντ παίρνει ο Λιανός. Αξιοσημείωτο ότι η μόνη αλλαγή που έχει γίνει 21 λεπτά τώρα στο Σιφάδο που είναι Κουτσοπέτρος, Κόντος, Κόντος, Κουτσοπέτρος. Σφιχτό ροτέσιον, είναι λογικό εδώ που φτάσαμε. Σφιχτό. Στο τέλος διαδρομής στηρίζεσαι στους καλύτερους σου παίκτες. Σου λέει δεις μέχρι το τέλος άστοχος. Στο τέλος της βραδιάς με κορισκότη, ο νικητής είναι τα πάντα και ο δεύτερος είναι απλά δεύτερος. Αλλά λένε Αμερικάνοι. Τι να κάνουμε, και εδώ έτσι είναι. Απ' την άλλη πλευρά έχει μείνει μόνο Χρυσόπουλος όλο το παιχνίδι μέσα μας. Λιανός, αστοχή, το rebound παίρνει ο Σουλεϊδής. Εδώ πήρε την κατοχή βέβαια, έξυπνα. Δες για να μέρος να πεθάνουμε. Θα τονίσουμε ότι το Σάββατο υπάρχει και ο τελικός κυπελλού ανάμεσα στους Τυφάδο Μπούλς και τους Fast Break. Απόψε όμως είναι το μεγαλύτερο τίτλος της χρονιάς. Χριστόπουλος κόβει, ο Χριστόπετρος. Ο Χριστόπουλος θα πας με Κολιόπουλο τώρα. Άστοχος, κατοχή για τους Φοντόμπς. Παρότι ο Χριστόπουλος είναι εκτός αγώνα και ο Θεοδωρόπουλος, σε φάδο είναι κοντά στο σκορ. Αυτό είναι το μάλλον το μάγκο. Έχουν πάρει από Λουπασάκη και ο Τσιότσι έχει βοηθήσει. Πάρει 14-15. Τις πρώτης ομάδας. Από τους ψηλούς. Θεοδωρόπουλος. Σε μια δύσκολη προσπάθεια, το rebound από τον Αλέξανδρο Σουλεϊδή. Η μπάλα βγήκε από το πόδι του Θεοδωρόπουλου όπως δείχνει ο διαιτητής. Ο ένας από τους τρεις. Σήμερα είχαμε καμιά πληροφορία, Νίκο Ρουσιώτη, από το ρεπορτάζ με τον Άρη Σαρδούλια, τι γίνεται. Στην ανάμεσα του μηχρόνου, πως μάθαμε κάτι. Λάθος εδώ από τον Μισοπέτρο. Θα χρησιμοποιηθεί κάποια στιγμή, αλλά όχι ακόμα. Χριστόπουλος. Ναι, επίθεση για τον Στυφάδο. Που βρίσκονται ένα πόντο πίσω. Χριστόπουλος για δύο. Επιθετικό φάουλ στο Μάικλ Βασάκη. Μακριά από την μπάλα. Μάλιστα. Και τώρα Σουλεϊδής. Θα κατεβάσει, θα περάσει στο κέντρο. Το Λορόπλος τον περιμένει, ο Σουλεϊδής περνάει. Ο Λιόπλος ο Μαρκάριστος για τρεις στη γωνία. Το rebound από τον Σταφ Καραμπάτσο. Κρίσιμο αυτό το σουτ. Για την ψυχολογία και τη συνέχεια του παιχνιδιού. Θεοδωρόπουλος, Λιανός. Στο πάσιμο, ο Λιανός αστοχή. Ο Καραμπάτσος βρίσκεται εκεί. Στην επίκαιρη θέση. Θέλει το rebound με το follow. Σκόρσο, δεύτερο ημίχρονο. 33-32. Κοστούλας. Και τώρα ακούσε ο Πέτρος. Δεν έχει πάρει σούτε, έτσι. Ένας ρολίστας πολυτελείας. Παρά είναι το κατωρό δέσμα εδώ ο Κοντόγκς. Ο Γιώργος ο Κοστούλας. Μπαίνει προς τα μέσα τώρα, κλέβει την πάλι ο Καραμπάτσος. Χριστόπουλος περνάει από τον Κολιόπουλο. Χριστόπουλος είναι ταχύτατος. Κοστούλας έχει χρεωθεί με το φάουλ, αν είναι τα καλά. 2-1 τα φάουλ στην τρίτη περίοδο. Θεοδωρόπουλος και Καραμπάτσος. Ξανά για τον Θεοδωρόπουλο. Πολύ καλή άμυνα του Σουλεϊδή. Θεοδωρόπουλος πλησιάζει στο καλάθι. Πέρα το καλάθι ο Θεοδωρόπουλος. Νικάει 4 παίκτες στον Hot Dogs πέρα το καλάθι. Όντως, προς τα μέσα. Η μπάλα φέρνει στην Κοστούλα. Έχουνε χρόνο, 14 δευτερόλεπτα τώρα. Μητσοπέτρος είναι πιο γρήγορος από τον Καραμπάτσο. Αλέξης Αθακόπουλος τώρα στο παρκέ. Καραμπάτσος εκτός, πρώτη αλλαγή νομίζω.
στο δεύτερο εμπρόνο. Φλεϊδής. Για τρεις ο Φλεϊδής. Άστοχος. Και η μπάλα φεύγει κατευθείαν έξω. Χριστόπουλος. Αρκούς ρυθμούς, θα περάσει στο κέντρο Θεοδωρόπουλος, βάλα μέσα για τον Ξανθακόπουλο, μπροστά στον Κολιόπουλο αυτός. 37. Ένα είναι ο μοναδικός παίκτης του 42. Έχει απόσταση για τους σκόρους απόψε ο Ξανθακόπουλος. 6-0 στο ξεκίνημα για τον Ψηφάτο. Σουλεϊδής. Μπαίνει προς τα μέσα. Κουτσοπέτρος για 3. Ούτε τώρα, επιθετικό ριμπάουντ από τον Πόντο. Το φάουλο χαμηλά. Το νούμερο 21, τον Τζέι Χριστόπουλο. Δεν έχουν σκοράρει ακόμη hot dogs στο τρίτο δεκάλεπτο. 6 και 10 για να τελειώσει την τρίτη περίοδος. Κοστούλας μέχρι το τέλος. 37-34. Έχει και από το όνομά του πίνακα το σκόρερ. Χριστόπουλος περνάει τον Κοστούλα. Ο Λουπασάκης έχει κόψει κατά τη ρακέτα. Του παίρνει και το φάουλ από τον Στράτο Κολιόπουλο. Μια αλλαγή. Χριστάκος για πρώτη φορά νομίζω απόψε. Ο Ερχρήστος Χριστάκος στο παρκέ. Σωτήρης Φόντος δείχνει να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού νομίζω. Στον πάγκο. Χριστόπουλος. Μπροστά στο Κουτσοπέτρο, ο Χριστόπουλος. 39-34. Μόλις βάλαν κάποιος ό,τι περισσότερο, αυτό ήταν και διαφορά η Σκυφάδο. Κοστούλας, κόβει ο Χριστάκος, δεν υποδέχθηκε σωστά την πάσα. Ξανά ο Κοστούλας. Για τρεις μπροστά στο Λουπασάκη, ο Κοστούλας. Ο Γιώργος Κοστούλας. Κρατάει ζωντανούς, κρατάει όρθιους. Τους hot dogs. Αναλάβει τώρα τη θέση του χόντου στο παιχνίδι των hot dogs. Λιανός θα πάρει το φάουλ. Πολύ κρίσιμο το προηγούμενο τρίποδο του Κοστούλα. Και μόλις τώρα έχω ενημέρωση για τα ιστορία του τελικού που κοπήκαν είναι 1487. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ την στατιστική υπηρεσία. Ο μπάλα ζήγησε πολλά κιλά νομίζω στην προηγούμενη επίθεση των hot dogs. Ήταν όντως. Παρότι είμαστε 5 και 14 πριν αυτή την περίοδο. Αν με τον Λιανό έχει 0-3 απόψε. Συνεχίζει να είναι άστοχος ο Λιανός. 39-37, το απόλυτο ντέρμπι. Το παιχνίδι σε λεπτή ισορροπία, κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. Λιανός, 0-2, rebound από τον Αλέξη Λεϊδή. Κοστούλας. Κουτσοπέτρος προς τα μέσα. Αστοχή, το rebound κατεβάζει ο Μάικ Λουπασάκης. Νέο φάουλο από τον Κοστούλα πάνω στον Τζέι Χριστόπουλο. Θα έχουν πρόβλημα τα φάουλ οι άνθρωποι. Είναι το δεύτερο φάουλ νομίζω στην τρίτη περίοδο που παίρνει ο Τζέι από τον Κοστούλα. Για πρώτη φορά απόψε στο παρκέ ο Δημήτρης Κοφός. Ο Κοστούλας, ο Γιώργος Κοστούλας έχει φορτωθεί με φάουλ. Χριστόπουλος για 3. Το rebound από τον Στράτο Κολιόπουλο. Ομυρικές οι μάχες. Κάνα τα δύο καλάθια. Σουλεϊδής. Παγώνει το ρυθμό. Χριστόπουλος τώρα βγήκε το μαρκάρισμα. Ο Σουλεϊδής μέχρι το τέλος. 39-39. Ένα γρήγορο 5-0. Και πλέον ο Σουλεϊδής είναι πάνω στο Χριστόπουλο. Το ματσάκ που περίμεναν όλοι πριν την έναρξη του τελικού. Οι δύο άσοι. Σανθακόπουλος άστοχος rebound από τον Σουλεϊδή. Ανοιχτή διάβαση στην άμυνα των Στυφάδων Κολιόπουλος. Κουτσοπέτρος, καλάθι και φάουλ. Φωτιά στα πίσω σφαίρα. Χρήστος Κουτσοπέτρος, 39-41. Οι hot dogs προσπερνούν. 4-17 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Η Στυφάδο καλούν το time out. Βλέπουμε εδώ τον τρόπο του πρωταθλητή. Γι' αυτό γίνονται όλα σήμερα. Στο ζωή της Φιλαδέλφειας. Μόνο ένας όμως, μετά τη λήξη του παιχνιδιού, θα έχει τη χαρά να το κρατήσει στα χέρια του. Έχουμε τελευταία πληροφόρηση από τον πάγκο των hot dogs. Όπως είπαμε και πριν, ο Τσαρδούλιας
Έχει πρόβλημα τραυματισμού, δεν μπορεί να πατήσει καλά. Αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού και πριν ξεκινήσει ο τελικός. Πριν πολλές εβδομάδες. Θεραπεία γύρισε την τελευταία στιγμή. Δηλαδή για τέτοιο hot dogs αν πάνε μέχρι τελευταία στιγμή. Από ό,τι φαίνεται όμως. Δύσκολα. Μια αμυντική περιβολή είναι πάντως. Θα δούμε, θα δούμε. Ανάλογα πώς θα πάει το παιχνίδι. Ο Τσοπέτρος από τις βολές. Κατοχή για τον Σαφάντο. Χρυσάκος, Σουλεϊδής, Κουτσοπέτρος, Κολιόπουλος, Εκοφός από τη μία. Χρυσαθακόπουλος, Θεοδωρόπουλος, Λουπασάκης, Χριστόπουλος και Λιανός από την άλλη. Ο Αυστραλός, ο Χριστόπουλος. Ο Χρυσαθακόπουλος, ναι. Οι χόντες έχουν ξαναπεράσει μπροστά. Πολλές. Και το φάουλ από τον Δημήτρη Κοφό. Πάνω στο Θεοδωρόπουλο που πάει στη γραμμή για δύο βολές. Ευκαιρία για τους υφάτους να σοβαρίσουν ξανά το μάτς. Θεοδωρόπουλος μέσα η πρώτη. 40-41. Και τώρα 41 όλα νέα ισοπαλία στο παιχνίδι. Λεϊδής ξεκινάει νέα επίθεση για την ομάδα του. Κοφός στον πάσιμο. Κερδίζει το χώρο για να εκτελέσει αστοχή. Το ριμπάνω του Χρυσανθακόπουλος. Και τώρα Λιανός, Θεοδωρόπουλος. Κλέβει την μπάλα Κοφός, 3 με έναν για τον Σκοτ Κολιόπουλος, ο Κοφός, στον Κολιόπουλο. Υπερβολικός αλτρουισμός εδώ από τους Hot Dogs. Μια φορά η πολύ ομαδικότητα βλάπτει σε τέτοιες περιπτώσεις. Όπως και να έχει ο Κολιόπουλος κέρδισε το φάουλ. Ο Χόντου δεν κοίταξε ακόμα τη ροή από το εξωτερικό του μπασκετάκι. 41-42 διαχειρός του Λιόπουλου. Δηλαδή αν έχουν να πιέσουν τα αρδούλια και προσθέσουν για αυτήν του Χόντου. Δείχνουν να αντέχουν πάντως 41-43. Δύο στους δύο από τον Κολιόπουλο. Λιανός. Στον πάσιμο Λιανός. Καλάθι και φάουλα το Γιάννη Λιανό. Σαράντα τρία. Ευκαιρία για τον Στιφάδο να περάσουν εκ νέου μπροστά. Μεγάλο καλάθι ο Λιανό. Ο Λιανός βάζει και τη βολή, είχε χάσει αρκετές. Σήμερα 44-43. Ο Πέτρος. Ποστάρει κόβει ο Λουπασάκης που καθαρίζει και τη φάση στην άμυνα. Πολύ ωραία ραχιά εδώ από τον Τζέι Χριστόπουλο. Πάει μέχρι το τέλος ο Χριστόπουλος. 46-43 η Στιφάδο στο συν 3. 3 λεπτά για το δεκάλεπτο, το τέλος δεκάλεπτο. Πέρα Χριστάκος. Κουτσοπέτρος. Περιμένει ο Λουπασάκης. Κολιόπουλος για 2. 46-45. Ο Κολιόπουλος έχει πάρει μπροστά. Θα χρειαστεί νομίζω και με την απουσία τη διαφαινόμενη του Χόντου. Χρυσανθακόπουλος απαντάει αμέσως μετά την ασίστ του Γιάννη Λιανού. 48-45. Τη Στιφάδο διατηρούν ένα μικρό προβάδισμα. Παρά το χαμηλό ξεκίνημα του σχολάσμα έχουμε ανέβει κολλός 50 πόντου και το δώνε καλά παιχνίδια ακόμα. Σουλεδής πήγε σε μια προσωπική ενέργεια. Φάουλ από το Λιανό. Πήρε το φάουλ 6-6. Τα ομαδικά αυτή την περίοδο, 7-6 τώρα. Όλα τα φάουλ φυσικά βολές από εδώ και πέρα. 2-19 ακόμη στην περίοδο. Κάποιο πρόβλημα με τον Λιανό νομίζω υπάρχει. Ο Σιώσιος στον αντικαθιστά. Παίζει πάντα αρκετά δυνατά και με τον ημιτελικό με τους fast break από χώρες τραυματίας. Σουλεϊδής στις βολές. 48-46. Και τώρα 48-47. Οι Hot Dogs αντέχουν στους κραλασμούς παρά τα προβλήματα και τις απουσίες. Βρίσκονται μέσα στο παιχνίδι. Χριστόπουλος. Περιμένει το σκρίνα του Λουπασάκη. Χριστόπουλος. Άστοχο για 2 το rebound από τον Κοστούλα. Ξανά
Διαγραφόμενος ενδιασμός για τους hot dogs. Βήματα εδώ από τον Κουτσοπέτρο, δεύτερη. Σε πρώτη θα δώσει την πάση στον Χριστάκο εκεί πέρα. Δεύτερη χαμένη ευκαιρία για τους hot dogs. Νομίζω είναι δείγμα του άγχους αυτές οι δύο επιθέσεις. Τις έχουν αυτές τις φάσεις hot dogs. Έτσι τουλάχιστον μας έδειξαν μια ολόκληρη σεζόν. Χριστόπουλος. Την μπάλα μέσα στο Θοδωρόπουλο. Ποστάρει τον κοφό. Ξανθακόπουλος μπαίνει προς τα μέσα. Στέκεται και σουτάρει για δύο. 50-47. Στη φάδο δείχνουν να έχουν και άλλο ενέργεια. Να υποδέσουν ότι ξεμένουν λίγο. Σουλεϊδής. Rebound ο Τσιότσιος. Είναι πολύ νωρίς ακόμα να δούμε τη διαφορά που θα κλείσει από το 10 λεπτό. Χριστόπουλος, ένας εναντίον όλων, ολοκληρώνει το σόλο ο Χριστόπουλος. Του δείχνει και αυτό σιγά σιγά να ζεσταίνεται. Σε κρίσιμο σημείο του αγώνα. Ιστιφάλος ο συν 5, 52-47, 1 λεπτό και 13 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ακόμη, Τσιότσιος, Λουπασάκης και Ξανθακόπουλος. Αν δεν μπορείς να παίξετε το δεκάλετο χόντος, τα πράγματα είναι πάρα πολύ. Χόντος θα έχουν πρόβλημα, ναι, αυτό είναι γεγονός. Χριστόπουλος κάνει τη βολή, ριμπάνω από τον Πέτρος. Σουλεϊδής, ο Πέτρος για δύο, στο σίδερο, ριμπάνω από τον Χρήστο Τσιότσιο. Τσιότσιος. Δεν σου τα παρότι, κοίταξε το καλάθι. Θεοδωρόπουλος, αυτός θα πάρει το σουτ. Άστοχος, μάχες για το rebound, το παίρνει ο Σουλεϊδής. Ο Χριστάκος έχει τρέξει στην άλλη πλευρά. Αστοχή. Κολιόπουλος, αστοχή. Καλή άμυνα του Χρυσανθακόπουλου. Λάθος. Ο Κολιόπουλος κλέβει την μπάλα. Ο Θεοδωρόπουλος, βήματα στη συνέχεια από τον Τζέι Χριστόπουλο. Παίζει με τεχνική ποινή εκεί πέρα. Με το παιχνίδι έχει πάει μια χαρά μέχρι τώρα. Ούτε διαμαρτυρίες είχαμε ούτε τίποτα. Πολύ καλό το θέαμα που βλέπουμε. Δεν έχουν θέση αυτά στο τελικό του μπασκετάκι. Καταλαβαίνουμε ότι τα νεύρα είναι τεντωμένα. Οι αθλητές παίζουν με 150 παλμούς το λεπτό. Κατάσταση ηρεμή, όπως είναι φυσικό. Θανάσης Κονίδας εδώ. Στράτο Κολιόπουλο. Κουτσοπέτρος. Μακριά το καλάθι. Κονίδας. Το μίσμας με τον Χριστόπουλο. Ξανά ο Κουτσοπέτρος. Κολιόπουλος, Κουτσοπέτρος για δύο. Πολύ άσχημα. Δεν μπορούν, δείχνουν ότι μένουν απολύσεις οι hot dogs σε αυτό το σημείο του αγώνα. Δεν μπορούν να πάρουν σκορ. Μεταφορά εδώ από τον Τζέι Χριστόπουλο. Κρίσιμο και αυτό το λάθος. 15 χρόνια. Οι hot πάντως δείχνουν επιθετικό πρόβλημα. Με τσαρδούλια και χόντο εκτός. Σουλεϊδής για τρεις. Επιθετικό rebound από τον ίδιο. Τέλος της περίοδου στο μεγάλο τελικό. Τσιφάδο Bulls και hot dogs είναι στο 52-47. Η ομάδα του Στέφανου Μαυρογιώργη. 21-15 το τρίτο δεκάλεπτο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για την τελευταία περίοδο του τελικού. Εκεί όπου τα βαριά χαρτιά θα μπουν στο παρκέ. Όλα για όλα από τους δύο προπονητές. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Όποιος δεν μπορεί, κάθεται στον πάγκο για ακόμα καλύτερα. Πάει σπίτι του. Σιώσιος Λουπασάκης, Θεοδωρόπουλος, Γιαννός και Χριστόπουλος για το Στουφάδο. Κόψιμα από τον Κονίδα που μαζί με τον Κολιόπουλο, τον Χόντο, τον Σουλεϊδί και τον Κουτσοπέτρο. Είναι η πεντάδα για τους hot dogs.
Ο Πέτρος πάει στον πάσιμο, παίρνει το φάουλ από τον Μάικλ Πασάκη. Ο ψηλός θα μου στη φάδο λογικά θα πάει στον πάγκο, ο Καραμπάτσα σηκώθηκε ήδη. Από τους hot dogs 4 έχει προσθέσει τόσο εδώ και τόσο πολύ ωραία στον πάγκο. Ο καλύτερος αμυντικός στο hot dog και αυτό από την ώρα που βγήκε βάλα κάποια σπέρα καλάδια. Χόντος και Σλουηδής πάντως από το ξεκίνημα στο παρκέ. Έτσι όλα για όλα από τον Κοτσκοφό. Ή τώρα ή ποτέ. Ο Πέτρος χάνει τη βολή. Το 52-47 παραμένει. Μία στις δύο αντίπους ο Πέτρο. 52-48. Της Αρθακόπουλος στον αγώνα. Στυλώνει το σχήμα των γηπεδούχων, των τυπικά γηπεδούχων. Της Αρθακόπουλος εντός της όσιος εκτός. Ο Λιανός τώρα θα κατεβάσει την μπάλα. Σε ένα ρόλο που δεν τον έχουμε συνηθίσει. Πάει μέχρι το τέλος ο Λιανός. Rebound αμυντικό από το Σλουηδί. Χόντος. Τελειώνει τον εμπλουδιασμό ο Χόντος. Είναι αλήθεια ότι τα τελειώματα του έλειψαν όση ώρα ήταν εκτός. Κερδίζει το φάουλ ο Λιανός. Θανάση Κονίδα. Έχει πέσει όλη η προσοχή το hot dog σε Χριστόπουλο και Θεοδωρόπουλο. Έχει βρει αρκετούς χώρους σήμερα. Μην ξεχνά ότι οι hot dogs ήταν παρόντες στον ημιτελικό του fast break. Είδαν τον Λιανό και την απόδοσή του. Μπόρεσαν να διαβάσουν το παιχνίδι. Λιανός από τις βολές. 53-50. Και τώρα 54-50. 2 στους 2 από Λιανό. Είχε 0-5 και τώρα έχει εκτελήσει 3 συνεχόμενες βολές. Αν δώρει και βολές για τους Πάδο, είναι μια ανάσα κι αυτή. Στην άλλη μεριά τώρα. Σλουηδής. Ένα αυτοκρατορικό lay-up. Με αρχοντικό στήλο Σλουηδής αφήνει την μπάλα στο γαλάθι. 54-52. Το παιχνίδι έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμη. 9 λεπτά μας χωρίζουν από το να μάθουμε τον τελικό νικητή. Νέο φάουλ. Λιανός επαναφέρει και τον Χρυσανθακόπουλο. Μακριά αυτός από το καλάθι. Ο Τζέι τώρα. Ξανά ο Χρυσανθακόπουλος. Μπροστά στον Κολιόπουλο. Ένα σούτ εκτός ισορροπίας. Σλουηδής μαζεύει το rebound στην άμυνα. Χόντος. Σταματάει ο Χόντος. Είναι πολύ έμπειρος όπως είπαμε και στην αρχή. Σλουηδής. Το μπάσιμο. Θα πάρει το φάουλ. Καιρικές συνθήκες στη ΦΕΑ, πολύ ζεστή σήμερα, πολλοί κόσμος στο γήπεδο, μεγάλη προσέλευση, Σλουηδής. Θέλει να πάρει πολύ σωστά το δεκάλεπτο και λογικό είναι τώρα. Κολιόπουλος, βήματα. Δεν έχει πολλά για αρχική. 8-24, 54-52. Ο Λιανός στην επαναφορά. Ο Σλουηδής θα πιέσει ψηλά. Θεοδωρόπουλος. Άντως τα μέσα ο Θεοδωρόπουλος. Άντως το ταμπάνι των 60 πόντων που είχαμε θέσει στην αρχή του παιχνιδιού Ηλία. Φαίνεται ότι και οι δύο ομάδες. Ο Χρυσανθακόπουλος θα περάσει και νωρίς. Το πιο πιθανό είναι αυτό ο Χρυσανθακόπουλος. Έβαλε ένα δύσκολο καλάθι 56-52. Για να δούμε αν έχουν απάντηση οι hot dogs. Σλουηδής, τον Καραμπάτσο. Κολιόπουλος, μέσα η μπάλα στον Κονίδα. Οι hot dogs διάβασαν το μισμάτς. Ο Κονίδας είχε βρεθεί με τον Θεοδωρόπουλο. Ο Θεοδωρόπουλος που δεν έχει μπει στο κλίμα του αγώνα σήμερα. Ένα από τα μεγάλα του, τον Στιφάτο Μπούλς. Ο Κονίδας έχει δύο βολές. Έξω η πρώτη βολή. Το 56-52 παραμένει. Τίποτα δεν πρέπει να πηγαίνει χαμένο από εδώ και πέρα. Μία σε δύο από την Κονίδα. Η Κονίδα στο σκορ του τελικού. 56-53. Χριστόπουλος. Καραμπάτσος μπροστά στο Χόντο. Το rebound του Θεοδωρόπουλου στα στοχή.
Ναι, ο rebound του Καραμπάτσο, τυχερή εδώ. Τυχερή νομίζω σε αυτή τη φάση στη φάδο που πήραν το rebound. Ο Χρυσόπουλος. Τώρα οι δύο που βρίσκονται όλο το παιχνίδι σε παρκέ. Πήγε ρόλο ο Καραμπάτσο στην αστοχή. Καλή άμυνα του Κονίδα. Ο Χόντος έχει φύγει στον εμβλιασμό. Καλή άμυνα του Λιανού. Διαμαρτυρίες στο κλειστό της θέας. Τεχνική ποινή. Νάτος, ο Νίκος Ρουσιώτης επιβεβαιώνεται. Ο Νίκος Ρουσιώτης επιβεβαιώνεται έστω και στο τελικό. Τεχνική ποινή για την έντονη αντίδραση του κόουτς. Να δούμε κατά πόσο εδώ πέρα θα αλλάξουν οι ισορροπίες. Αν θα μπορέσουν οι hot dogs να πάρουν κάποιους πόντους. Τεχνική ποινή στον προπονητή, τον Σιφάντο Μπούλς, για μαρτυρία. Το σκορ είναι στο 56-53, 7 και 10 για το φινάλι του αγώνα. Και ο Στράτος Κολιόπουλος εκτελεί βολές. Κρύο αίμα από τον Κολιόπουλο, 56-54. Μετά τις βολές, οι hot dogs έχουν και την παραφορά. Η διαφορά στο καλάθι και ο Χόντος εδώ στο κέντρο θα κάνει την επαναφορά. Σε τέτοια μας νομίζω ότι οι διαμαρτυρίες δεν έχουν θέση. Οπότε θα μου επιτρέψεις να πάμε το μέρος του ρέφερη. Αυτό επιτρέψω φίλε Ηλία. Σουλεϊδής, Κολιόπουλος για 3. Ούτε τώρα Κολιόπουλος στο rebound. Τα λεπτά 2 πόντς του πάδο. Από τον Τζον Τζέιμς Χριστόπουλο. Συγχωρείτε, ο Καραμπάτσο πέρα από το καλάθι. Γκολ φάουλ από τον Σαν Καραμπάτσο. Παίξανε στην πλάτη των hot dogs στην άμυνα. Απορώ αν μπορεί να βοηθήσει έστω 5 λεπτά ο Τσαρδούλιας. 58-54 νομίζω ότι... Από την που παρουσιάζουν υψηλή των hot dogs, πιστεύω δεν ξέρω να πω. Είναι τόσο εφόσον βρίσκεται με αθλητική περιβολή στον πάγκο, εγώ πιστεύω να παίξει. Ο Κοστούλας καραμπαίνει τώρα στο μάτς, θέση του Κονίδα. Νομίζω ότι εδώ που φτάσαμε, Νίκο, δεν θα χρησιμοποιηθεί ο Αρεσταρδούλιας. Ας έρθει να κάτσει μαζί μας στην κερκίδα. Κρύος από τον πάγκο δεν θα το ρισκάρει ο Δημήτρης Κοφός. Θα διεκδικήσει ναι όσες πιθανότητες που αντιστοιχούν. Επιτρέπω ο Κοστούλας με 4 φάουλ. 4 και έχει ο Θεοδωρόπουλος από τη Σπάδο. Κακή βολή του Καραμπάτσο. Rebound παίρνει ο Κοστούλας. Η κατοχή όμως μένει για τη Σπάδο Μπούλ. Λιανός στην επαναφορά το πλάι. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουνε. Πολλά έχουν δει τα μάτια μας. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Τα θα δουν, 6,5 λεπτά ακόμη. Θεοδωρόπουλος. Το ποια βημάτων να γίνει. Καλή άμυνα. Κλέβει ο Κοστούλας. Ολοκληρώνει την άμυνα ο Σουλεϊδής. Ξεσηκώνεται τώρα η κερκίδα των hot dogs. Κακή πάσα του Σουλεϊδή. Κλέβει ο Καραμπάτσος. Σουλεϊδής και Χόντος δεν συνεννοήθηκαν σωστά. Η Φάντα στο συν 4 ευκαιρία για να μεγαλώσουν το προβάδισμά τους. Χρυσανθακόπουλος, Θεοδωρόπουλος, θα το βάλει τώρα! Θα το βάλει τώρα! Κώστας Θεοδωρόπουλος! Ο παίκτης... 7 πόντους, 6 δαπτυρίες αγώνα. Ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής. Ο άνθρωπος στο μεγάλο σουτ, ο άνθρωπος που παίρνει την μπάλα όταν αυτή καίει. Κώστας Θεοδωρόπουλος. Πρέπει να παίξουν δύσκολα, παίξει ένα φάουλ ο Θεοδωρόπουλος. Κοστούλας, Κολιόπουλος, ξανά ο Κοστούλας, πάει στο πάσιμο. Χόντος από τη γωνία. 61-56 από τον Σωτήρη Χόντο. Το καλάθι αυτό κρατάει στο παιχνίδι του Χόντο. 5,5 λεπτά. Αν αστοχούσε εδώ ο Σωτήρης Χόντος, τα πράγματα θα γίνονταν πολύ δύσκολα για τους Χόντος. Χριστόπουλος. Κλέβει ο Κοστούλας. Στον ευθυδιασμό ο Σλεϊδής. Άστοχος, το φόλιο ο Κολιόπουλος. Έχουμε παιχνίδι, ακόμη τίποτα δεν έχει τελειώσει. 5 και 9 για τη λήξη αυτού του δραματικού τελικού που, αν μη τι άλλο μας αποζημιώνει. 61-58, μικρό σερί 4-0 από τους hot dogs. Οι οποίοι καλούν τώρα και το time out. Επιστρέφουμε στο μεγάλο τελικό. Το μάτς που θα κρίνει τα πάντα. Ο Σωτήρης Χόντος εδώ. Ήρωας ο Σωτήρης Χόντος. Όλα για όλα τώρα τις δύο ομάδες. Χόντος, Σουλεϊδής, Κοστούλας, Κουτσοπέτρος και Σουλεϊδής. Αντέλο για Λιανός, Καραμπάτσος, Χριστόπουλος, Ρουσανθακόπουλος και Θεοδωρόπουλος. Τελευταίο πεντάλεπτο του τελικού.
Χριστόπουλος. Τον ακολουθεί ο Σουλεϊδής, ένα μέτρο πίσω. Μέσα η μπάλα στον Ξανθακόπουλο, ποστάρει τον Κολιόπουλο αυτό. Στον Δωρόπουλος κερδίζει το φάουλ από τον Σωτήρη Χοντό. Ο οποίος το παραδέχεται. 4-47 και από εδώ και πέρα ότι υπάρχουν βολές για τις δύο ομάδες. Μπαίνουμε πλέον στο μάτς ειδικών καταστάσεων. Η διαφορά είναι στους 3, 31-58. Θεοδωρόπουλος στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Εύστοχος, 62-58. Και τώρα 63-58, 2 στις 2 από τον Θεοδωρόπουλο. Που μπορεί σήμερα να κινήσει στη Λιχάνδερα, έβαλε όμως ένα τρίποντο πριν. Άμα θυμηθούμε και την περιστορία μεταξύ των δύο ομάδων, στην κανονική περίοδο βρεθήκαν δύο φορές και από μία νίκη από μία ομάδα. Έχουμε για τον Στεφάδο που πήραν. Για τον Ντόξ, για τον Στεφάδο. Και βρεθήκαν και στο χώρο του Πέτρου. Ήταν μια μεγάλη νίκη στην Πάδο. 25 πόντα θα θυμάμαι καλά. Την κράτησαν νομίζω με 81-43, τεράστια νίκη. Τα είχαν βάλει όλα εκείνη την Πάδο. Πέρασαν στην τετράδα και από εκεί και πέρα έχουν πάρει τη θέση του στο τελικό κυπέλλου. Χριστόπουλος μέσα για τον Λιανό. Ο Λιανός νικάει τον Κοστούλα και τον Κουτσοπέτρο. Time out, καλή ο coach το φως. Ο οποίος εδώ με τη χαρακτηριστική του κίνηση δείχνει ότι πρέπει να επέλθει ηρεμία στις τυπικά φιλοξενία. Λοιπόν, επιστροφή. Πάμε για την τελική ευθεία. 4-11. Το φινάλε του συγκλονιστικού τελικού. Στεφάδο Bulls Hot Dogs, 65-58. Θεοδωρόπουλος Λιανός, Χρυσανθακόπουλος, Καραμπάτσος και Χριστόπουλος από τη μία. Για τους Στεφάδο, για τους Hot Dogs, Σουλεϊδής, Κοστούλας, Κολιόπουλος, ο Τσαρδούλιας για πρώτη φορά στο παρκέ. Και ο Σωτήρης Χόντος, ο Σουλεϊδής εδώ αστόχησε. Θα δούμε κατά πόσο τώρα μπορεί να βοηθήσει ο Άρης Τσαρδούλιας. Καραμπάτσος αστοχή, επιθετικό rebound από τον ίδιο. Χρυσανθακόπουλος για δύο. Πρώτο rebound στο παιχνίδι από τον Άρη Τσαρδούλια. Θα δούμε κατά πόσο είναι ζεστός. Σουλεϊδής ξανά για τρεις. Επιθετικό rebound του Τσαρδούλια κάτω από το καλάθι. Ανανεώνει την επίθεση στο Hot Dogs. Κολιόπουλος για τρεις. Ούτε τώρα. Ο Χριστόπουλος κατεβάζει το rebound και κατεβάζει και την μπάλα για τον Στεφάδο. Δεν μπορούν να σκοράρουν οι Hot Dogs. Και όσο περνάει η ώρα απομακρύνεται και η κούπα του πρωταθλητή. Έκλεψε το Σουλεϊδής. Δύο βολές. Το φάουλ από τον Τζον Τζέιμς Χριστόπουλο. Θα μαζέψουμε το διαφορά. Νίκο, συμφωνείς σε αυτό το σημείο με τη χρησιμοποίηση του Άρη Τσαρδούλια? Διαφωνώ, μου μπήκε τώρα, έπρεπε να κινεί πολύ νωρίτερα. Και εγώ την ίδια άποψη έχω, Σουλεϊδής. Μπορεί να μπορούσε να παίξει αυτό 14 λεπτά. Αστοχή. Ας έπρεπε να το κάνει. Θα μπορούσε να μπει πιο νωρίς για να είναι αυτή τη στιγμή σε μεγαλύτερο επίπεδο ετοιμότητας. Ριμπάω τον Χρυσανθακόπουλος 0 στις 2 σε κρίσιμο σημείο. Εγώ τα βλέπω να χωλένει βέβαια και όλα, αλλά θα τον Σουλεϊδή. Λιανός, λάθος από τον Θεοδωρόπουλο. Μηδέν στις 2 πριν ο Σουλεϊδής, σε κρίσιμο πολύ σημείο. Απίστευτο. Νέο φάουλ. Ο Σουλεϊδής. Απίστευτο. Που έχει μεγάλο ποσοστό από την γραμμή των βολών. Δείχνει και την τόπο σύντα φορά. Έχει παίξει 30 λεπτά στο παρκέ. Προειδοποίηση στο Λιανό. Δεν σηκώνουν μέσα στο σπαθί του σήμερα οι διαιτητές. Εντάξει, τρεις είναι. Τελευταίο τρίλεπτο του τελικού. Σουλεϊδής στις βολές. 65-59. Τέλος, τελευταία τρία λεπτά. Δεν υπάρχει λάθος, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Δεν υπάρχει και επιστροφή εδώ που φτάσαμε. Σουλεϊδής μία στις δύο. Ο ηγέτης των Hot Dogs μία στις τρεις βολές. Το rebound από τον Γιάννη Λιανό που περνάει το κέντρο. Λιανός για τον Χριστόπουλο. Κοστούλας παίρνει με 4 φάουλ. Χριστόπουλος περνάει, παίρνει την baseline. Έχει πατήσει, κρίσιμο λάθος εδώ. Έχουν κάνει τρία κολλητά λάθη. Στην Πάδο δεν τα έχουν εκμεταλλευτεί Hot Dogs. Όσο όμως οι Hot Dogs και ο Σουλεϊδής δεν είναι έτσι για τις βολές, δεν το πληρώνουν αυτό στην Πάδο. Νέο time out. 65-59 προηγούνται στην Πάδο Bulls. 2-40 πριν τη λήξη. 2-40 ακόμη
στο Thriller. Πάμε για το γενικό φινάλε. Τίποτα δεν έχει κρυθεί, τίποτα δεν έχει τελειώσει. 65-59 οι Στιφάδο Μπούλς έχουν το μαξιλαράκι ασφαλείας των 6 πόντων. Καρδούλια σου λέει δίσκο, σκούλα, σκολιόπουλος και χόντος. Όλο μεγάλα δουλειά από τα βοηθά. Θεοδωρόπουλος, Χριστόπουλος, Καραμπάτσος, Λιανός και Χρυσανθακόπουλος. Οι χόντος τώρα θα χρειαστούν μεγάλα σουτ. Αν δεν τα βρουν οι Στιφάδο θα αρχίσουν σιγά σιγά να παίζουν και με τον χρόνο. Σουλεϊδής. Το περιμένει ο Θεοδωρόπουλος. Πέμπτο φάουλ του Θεοδωρόπουλου, ο οποίος αποβάλλεται. Θα έχουμε πει φίλε, θα έχουμε πει. Έπρεπε εδώ και όλα να το συμβαδέψει ο Σουλεϊδής. Έπαιζε πολύ ωραία με τέσσερα φάουλ. Σουλεϊδής σήμερα έχει υπομειστεί νομίζω ολόκληρο το παιχνίδι του Hot Dogs. Υπάρχει και προπονητής στον πάγκο. Μεγάλη, τεράστια η προσπάθειά του. Σουλεϊδής 65-60. 60 πόντους και η Hot Dogs απόψε. Δύο σε δύο. Εύστοχος. Με χέρια Αλφάδη. Ο Αλέξης Σουλεϊδής, 65-61. Καρδούλιας πιέζει ψηλά, κατά να καλύτερα να πάει από την αφήση. Λιανός. Λίγο έλειψε να κάνει και το λάθος ο Χριστόπουλος. Υπάρχει χρόνος. Κατεβάζει τώρα το ρυθμό. Χριστόπουλος και τον Καραμπάτσο. Ο Χριστόπουλος βρίσκεται στο έδαφος Κιώτσιος. Δεν υπάρχει κίνηση για τον Στιφάδο. Το τρίπολο του Καραμπάτσου είναι άστοχο. Rebound από τον Σωτήρη Χόντο. Πολύ σκληρή για να πεθάνουν οι Χόντο. Αρνούνται να παραδοθούν ο Σουλεϊδής και παρέα του. Κολιόπουλος στο πάσιμο. Σουλεϊδής, παίρνει την baseline. Κοστούλας, Τσαρδούλιας. Rebound από τον Σουλεϊδή, επιθετικό. Που τρύπωσε και ανάμεσα στα θηρία. Τσαρδούλιας για τρεις. Όχι, είναι άστοχο το σούτ του Τσαρδούλια. Αν έμπαινε, θα μιλούσαμε για το σούτ του Γερικού. Ο Χριστόπουλος όμως παίρνει το rebound. 1,5 λεπτό. Στιφάδο είναι αγκαλιά με την κουπά. Πιο χρήσιμη επίδεση του παιχνιδιού. Αν φύγουν τώρα με 6 πόντους, δυσκολεύεται το παιχνίδι. Λιανός για 3. Στο σίδερο, rebound του Κολιόπουλου. Μία από τις τελευταίες ευκαιρίες. Να πλησιάσουν στο καλάθι. Δεν θα υπάρχει άλλη ευκαιρία. Μπήκαμε τελευταίο λεπτό του αγώνα, κυρίες και κύριοι. Για τους συνεχόμενους. Μετράμε δευτερόλεπτα και να τελειώσει ο αγώνας. Σουλεϊδής για 3. Το rebound του Λιανός. Χρυσανθακόπουλος και Χριστόπουλος. Όλα δείχνουν ότι στη Φάτο Μπούλς. Θα τολμήσω να πω ότι έχουμε νικητή. Πάνε για το πρωτάθλημα. Εντάξει, θα μου πεις το λες στα 5 δευτερόλεπτα. Το λες στα 5 δευτερόλεπτα, ναι. Λιανός. Πάει στο πάσιμο, στο Καραμπάτσος. Κακή επίθεση στο Στιφάδο. 33-8. Time out. 65-61 πρέπει από το Στιφάδο. Το σκορ ήταν 65-58. Φύγανε με 7 πόντους. Από το 4 λεπτό 4-11. Από το 4-11 θα έλεγχουν σκοράρει 4 λεπτά η Στιφάδο. 3,5 λεπτά. 4-11 από εκεί το time out μπήκε ο Τσαρδούλιας στο γήπεδο. Σκοράρει 3 βολές μόνο η Hot Dog, 3-6 με το Σουλεϊδή. Βλέπεις παράταση. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Δύσκολο μεν, αλλά υπάρχει. Όσο εύκολο είναι, θα ήταν τόσο εύκολο να πάει και μάλλον. Θα ήταν νομίζω για ένα τόσο ωραίο παιχνίδι, ό,τι το καλύτερο. Θα ήταν ένα επιστέγασμα για να τελειώσει ιδανικά αυτή η χρονιά. Πιστεύω εγώ θέλω να δω λίγο παράταση και να δω λίγο το παραπάνω από τον Τσαρδούλια. Οι Hot Dogs τώρα θα έχουν την επαναφορά μετά το time out. Οδηγίες. Δηλαδή το παιχνίδι κλείνει όπως ξεκίνησε με οχρό. Πάμε εμείς τα πρώτα 5 λεπτά δεν είχαμε καθόλου σκορ. Τα τελευταία 4 λεπτά ήταν σκορ του Game 3 για Hot Dogs. Κολιόπουλος, Κόντος, Κοστούλας, Σαρδούλας και Σλεϊδής. Χριστόπουλος, Λιανός. 3,5 λεπτά να βρούμε καλά σε το στεδιάς. Σιώτσιος, Καραμπάσος και Χρυσανθακόπουλος. Αν οι Hot Dogs θα στοχίσουν, η Στιφάδο κατά 99%. Παίρνει το πρωτάθλημα. Χριστόπουλος εδώ λίγο έκλειψε να κλέψει την μπάλα. Κοστούλας για το Σουλεϊδή. 32 δευτερόλεπτα. Σουλεϊδής παίρνει το φάουλ από τον JJ Χριστόπουλο. Έχει το φάουλ, έχει πάνε πολλές. Για να μην δώσει το τρίποντο.
Συστάσεις από τη ρέφερη στον πάγκο των hot dogs για τον Θανάση Γονίδα. 3 στις 6 λέει δεις. Μόνο ο Δημήτρης Κοφός επιτρέπεται να είναι όρθιος. Το ίδιο ισχύει και για την άλλη μεριά με τον Στέφανο Μαυρογιώργη. Η κερκίδα των hot dogs ξεσηκώνεται. Σου λέει δεις. Χαμένη βολή. 65-61. Όπως λένε και στο χωριό μου, Νίκο Ρουσιώτη, live to die another day για τους hot dogs. Δύο χωριές, φίλε Ηλία. Άλλη μια ευκαιρία με τον Άρη Τσαρδούλια. Να δούμε τώρα αν θα την εκμεταλλευτούν. 3-8 φορές το λέει, δεις. 3-8. Θα συνεχίσαμε το λέω. Τσαρδούλιας. 65-62. Σαρδούλιας μιλάει την ίστατη ώρα για τους hot dogs. Ήταν ένα θέμα η συμμετοχή του, παραξενευθήκαμε και οι δύο με τη χρησιμοποίησή του στα τελευταία λεπτά. Να που όμως δίνει την απάντησή του. Η κερκίδα των hot dogs έχει σηκωθεί στον αέρα. Στο σύν 2 η Chicago Bulls. Τελικός, ένα μεγάλο φινάλε, ό,τι πρέπει για να ολοκληρωθεί με τον τρόπο που πρέπει αυτή η αγωνιστική χρονιά. Δύο ομάδες, δύο παρέες, οι οποίες μας χάρισαν μεγάλες στιγμές εντός και εκτός παρκέ. Έφτασαν μέχρι το τέλος. Το θέμα είναι τώρα αν θα κάνεις, αν θα κάνεις φάουλ ή αν θα παίξεις καθαρή άμυνα. Γνώμη μου ότι παίζεις καθαρή άμυνα. Υπάρχει χρόνο δηλαδή και όλοι να αντιξαπλήσουν, σου λέω είναι 5 δευτερόλεπτα. Λιανός είναι παραφορά. Ο Τζέι παίρνει την μπαλά, πάει στο πάσιμο. Έξω για τον Τζιώσιο. Χριστόπουλος, καθαρή άμυνα, όχι. Φάουλ από τον Κοστούλα. Πολύτιμα δευτερόλεπτα κέρδισαν σε φάδο. Έπρεπε να το κάνει το φάουλ εκεί ο Κοστούλας. Νίκο, τι λες? Ήταν η εντολή του πάγκου. Φάνηκε ότι είπε και εντολή για φάουλ. Μήπως έπρεπε να το κάνει λίγο πιο νωρίς. Αφήσαμε τον Χριστόπουλο, όμως έπρεπε να κάνει άλλο στην μπάλα. Δεν προλάβαμε να το κάνουμε στο νούμερο 7, αφήσαμε το όνομά του. Χρήστος Τσιότσιος, στο νούμερο 7 από τον Φάδο. Δύο βολές από τον Χριστόπουλο. Να δούμε και τον Χριστόπουλο, γιατί έπρεπε και τη συνέχεια νομίζω... με το Σουλεϊδί. Έχουν παίξει και δύο 40 λεπτά. Νομίζω ότι είναι οι πιο κρίσιμες βολές της καριέρας του. Χριστόπουλος απαντάει στις αποδοκιμασίες της κερκίδας. 66-63. 2 στις 2, 67-63, Σουλεϊδής. Κολιόπουλος πατάει τη γραμμή, ο Κολιόπουλος πατάει τη γραμμή, ο Στράτου Κολιόπουλος. Οι μικρές λεπτομέρειες που παίζουν ρόλο και κάνουν τη διαφορά. Ο Κολιόπουλος ευθόγησε σαν ένα μεγάλο σουτ πριν, πατούσε όμως τη γραμμή. 67-65. Διχογνωμία τώρα. Ο Κώστας Μαυρογιώργης έχει φτάσει στη γραμματεία. 67-65. Ακόμη δύο βολές για τον Τζέι Τζέι Χριστόπουλο. Θα το δούμε, θα είναι εύστοχος, μπράβο του. Πριν ήταν εύστοχος, έδωσε την απάντησή του στην κερκίδα. Χριστόπουλος συνεχίζει. 68-65. Πιστεύω ότι αν εσπαγές και πάει πάλι διαφράγω σε θέλεις να γυρίζει το παιχνίδι. Μία στις δύο ριμπάντα τον Τσαρδούλια. Ανοιχτό το ενδεχόμενο της παράτασης. Πάρα τον Καραμπάτσο δύο βολές για τον Αλέξη Σουλεϊδή. Ο Αλέξης Λεϊδής έχει πάρει τη θέση του και ο Χρήστος Φασόης έχει περάσει στο παρκέ. Σουλεϊδής χάνει τη βολή και ο Σωτήρης Χόντος κάνει το κεφάλι του. Απίστευτο. 0-2, rebound από ποιον, από τον Χρήστο Τσιότσιο.
το Γολιόπουλο. 5,3. Ο Χρήστος Κιώσιος έχει την ευκαιρία να δώσει το πρωτάθλημα στο Στιφάδο Μπουλ. Μήπως χάσει τη δεύτερη. Ο Σιώσιος βάζει την πρώτη. 69-65. Υπάρχει λόγος να την χάσει πέλα. Και πάλι και πάλι και τέτοιο κόντ. 3-5 πόντα. Σιώσιος βάζει και τη δεύτερη. 70-65. Το Χρήστο Σιώσιο. Εδώ σε πρώτο πλάνο με τον Τζον Τζέιμς Χριστόπουλο. Έχουν βάλει τις πιο κρίσιμες βολές του αγώνα. Η κούπα περιμένει τον νικητή. Η κούπα περιμένει τον πρωταθλητή. Οι οποίοι σου βάλουν. Τολμάς πρόβλεψη Νίκο Ρουσιώτη. Είναι τρίμισο πρόβλεψη, θέλει 5 δευτερόλεπτα. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν θέλω να χρεώσω. Η αλήθεια είναι αυτή. Μεγάλο παίκτος του Λέιδη. Απλώς η hot dog. Τα τελευταία 5 λεπτά είχε 3-10 βολές. Στα σημεία η hot dog υστέρησαν σήμερα. Παρά την υπερπροσπάθεια του Καρδούλια στα τελευταία λεπτά του Σουλεϊδή σε όλο το παιχνίδι του Χόντου, του Κολιόπουλου, όλα τα παιδιά προσπάθησαν και η Στιφάδο έκαναν κατάθεση ψυχή στο παρκέ. Επαναφορά για τα τελευταία 5 και 3. Πόσο παρόσο να το αλλά πιστεύω αυτός είναι αγώνια αυτά τα λεπτά που έχει παίξει ότι μπορούσε να παίξει παραπάνω σήμερα. Σαρδούλιας για τον Σουλεϊδή, για 3 ο Σουλεϊδής, εύστοχος! 3 δευτερόλεπτα θέλει, Λία. 70-68. 3 δευτερόλεπτα θέλει. Και το φάουλ γρήγορα. Από το Φασόι πάνω στο Λιανό. 3 δευτερόλεπτα έχουν μείνει 2. Τραγική ηρωνία νομίζω. Ο Σουλεϊδής έχασε τις βολές πριν. Και φτώχισε σε ένα τρελό τρίποντο τώρα. Σου την ο Λιανό. Ρουσιώτη προλαβαίνει να γίνει κάτι μετά τις βολές. Δεν προλαβαίνει, εγώ πιστεύω ότι δεν προλάβει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει φτάσει στη γραμματεία του. Και δεν προλαβαίνει, αλλά και ο Στέφανος Μαυρογιώργης είναι λογικό. Λιανός χαμένη βολή. Το 70-68 παραμένει. Τι κάνει και τελείωσαν όλα. Λιανός 71-68. Σαρδούλιας Σουλεϊδής στο κέντρο. Έχουμε παράταση. Εστιφάδο Μπουλς. Εστιφάδο Μπουλς είναι οι πρωταθλητές του Μπασκετάκι The League για τη σεζόν 2013-2014. Εστιφάδο Μπουλς για φίλημα. Υποτάσσουν στο τελικό τους μαχητικούς, τους υπερηχητικούς σε πολλά παιχνίδια φέτος. Hot Dogs. 71-68 το τελικό αποτέλεσμα. Κυραψίες στο κέντρο του γηπέδου. Ο Δωρόπλος αγκαλιάζει το Χόντο. Πολύ όμορφες εικόνες. Νίκο Ρουσιώτη, το σχόλιο σου. Εντάξει, είναι κυρίες είναι δίκαιο. Όσο όποιος να κυρίσει θα δίκαιο στο νικητή. Απάντα ακρίθηκαν νομίζω στις λεπτομέρειες. Εντάξει, ήρθε και στις λεπτομέρειες. Είχαν την απουσία του Τζαρδούλια απόψη. Δεν έπαιξε. Όλα τα χειροκροτήματα αξίζουν στους hot dogs. Έκανε την κοντραματικό του κόντου που έμεινε έξω για 8-9 λεπτά και δεν έκανε κάποιο σκοράρισμα. Πάγω στο λίγο συνεχής. Είσαι πάνω Μπούλς όμως. Είναι οι πρωταθλητές. Για φέτος καταξούν πανάξια τον τίτλο. Μπούλς εδώ στο κέντρο του γηπέδου. Οι πρωταθλητές υπό τους ήχους του We Are The Champions. Τουφάδο λοιπόν. Τελικό σκορ. Τουφάδο Μπούλς 71. Χόντοξ 68.